Καθώς το καλοκαίρι κορυφώνεται, οι Ηρακλιώτες αναζητούν ευκαιρίες για αποδράσεις και ξεκούραση. Η ανάγκη για διακοπές είναι μεγάλη και οι ντόπιοι θέλουν να αξιοποιήσουν στο έπακρο τις ημέρες του καλοκαιριού. Από την επιλογή άλλων νησιών ή του εξωτερικού μέχρι και τις μικρές εξορμήσεις εντός Κρήτης, οι επιλογές προσαρμόζονται βάσει των οικονομικών δεδομένων των πολιτών. Έχουμε κανονίσει για Ρώμη. Κοιτάξαμε τις τιμές, είναι λίγο ακριβούτσικα να σας πούμε την αλήθεια, αλλά είμαστε σχετικά καλά. Θα ανταπεξέλθουμε. Ένα ποσοστό των κατοίκων του Ηρακλείου επιλέγει να ταξιδέψει εκτός Κρήτης για τις καλοκαιρινές διακοπές. Τα ελληνικά νησιά που συνδέονται άμεσα με την Κρήτη είναι από τις πρώτες επιλογές για εκείνους που θέλουν να γνωρίσουν διαφορετικά νησιά. Μάλιστα, μία μερίδα πολιτών προτιμούν το εξωτερικό αυτή την περίοδο, καθώς πλέον τις περισσότερες φορές αποτελεί φθηνότερη επιλογή. Αμέ, στη Μάνη. Δεν έχει διακόπες φέτος. Οικονομικούς λόγους, σεζόν, αυτό. Εντάξει, έχει καιρό παραλίες η Κρήτη. Ωστόσο, για πολλούς οι διακοπές εντός Κρήτης είναι μονόδρομος, κυρίως λόγω οικονομικών περιορισμών. Η αυξανόμενη πίεση από τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής έχει κάνει τους ντόπιους να αναζητούν εναλλακτικές επιλογές. Η Κρήτη, ως το μεγαλύτερο νησί της χώρας, διαθέτει πολλές επιλογές και πανέμορφες παραλίες, τις οποίες, όπως όλα δείχνουν, θα επιλέξει η πλειοψηφία. Από την άλλη πλευρά, όσοι δουλεύουν σεζόν δεν μπορούν να φύγουν εκτός Κρήτης τη στιγμή που τα ρεπό τους είναι μηδαμινά, με τους ίδιους να κανονίζουν ολοήμερες εκδρομές σε προορισμούς εντός του νησιού. Όχι, δουλειά δουλεύουμε, δεν θα προλάβουμε. Δεν δίνουν, είναι δύσκολο, γενικά δεν έχουν προσωπικό, οπότε δεν δίνουμε. Δεν νομίζω, μάλλον στο χωριό. Α, προτιμάτε την Κρήτη δηλαδή. Για οικονομικούς λόγους ή λόγω χρόνου. Και χρόνου και για τα ανάβλα είναι πολύ ακριβά. Δυστυχώς. Ναι, έχουμε ψάξει αεροπορικά εισιτήρια, αλλά είναι πολύ ακριβά. Τιμάω Σκύρο εγώ, γιατί είμαι από τη Σκύρο, αλλά τώρα φέτος μόνο Κρήτη. Δεν μπορώ.